στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητη, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, δέχεσαι εκείνος ημίν και καθάρισον ημάς από πάση φυγίδος και σώσον αγαθέτας πληθάς ημών. Αμήν. Ένας άγνωστος. Που πάντα ζητάει να ανοίξει σχέσεις γνωριμίας. Πάντα ζητάει να κάνει φίλους. Άγνωστος, από ό,τι καταλάβατε, όχι εκ προθέσεως δικής του, γιατί είπαμε ζητάει να συνάψει σχέσεις. Όχι εκ προθέσεως λοιπόν η δική του, αλλά εκ προθέσεως η δική μας. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα. Αλλά ο κόσμος εμέ ουκ έγνω, αλλά εγώ στον κόσμο ήλθα ως φως, γιατί είμαι φως, αλλά ο κόσμος δεν θέλησε να γνωρίσει το φως. Ειν γάρ πονηρά τα έργα αυτού. Ήσαν και είναι πονηρά τα έργα του. Και επομένως, αφού ήσαν και είναι πονηρά τα έργα, και ο Χριστός είναι το φως, τις σχέσεις φωτός προς σκότος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Όπου είναι το φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Και όπου είναι σκότος, απουσιάζει το φως. Ήρθε κάποτε, πριν 2000 περίπου χρόνια, ο άγνωστος αυτός, για να γίνει γνωστός, ιστορικά έγινε γνωστός, αλλά πνευματικά είναι ο μέγας άγνωστος. Οι δικοί μας προγόνοι, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, είχαν στη διάνοια σκοτιστεί. Αναφέρει ότι ήσαν μη συνετοί στη διάνοια.
και ό,τι είχε παραδώσει ο Θεός αυτούς, τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες, τους εθνικούς όπως λέει η Γραφή, σε αδόκιμο νου, σε αδόκιμο νου. Αδόκιμος νους είναι ο νους που δεν έχει καμία αξία επάνω του, ώστε να σκέπτεται, όπως λέγει συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, και ποιήν σκέπτεται και να κάνει τα μη καθήκοντα. Έκαναν λοιπόν οι πρόγονοί μας αυτά που δεν επιτρέπεται, που δεν αρμόζουν να κάνει ο άνθρωπος. Σκοτισμένο λοιπόν πέρα για πέρα το μυαλό των προγόνων μας, των αρχαίων Ελλήνων. Όπως ήταν λοιπόν, έφτιαξαν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και το Θεό που λάτρευαν ή τους θεούς που λάτρευαν. Πίστευαν όμως ότι υπάρχει και ένας Θεός που δεν το γνωρίζουν καθόλου και ότι κάποια στιγμή θα κάνει την παρουσία του επάνω στη γη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν ανέβηκε πάνω στην Ακρόπολη για πρώτη φορά και είδε εκεί τους διανοούμενους της αρχαίας εποχής, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, που ήταν πρώην αρχιερεύς ειδωλολάτρης, είδε ο Απόστολος Παύλος εκεί στην Ακρόπολη και τη φράση ή το δίπτυχο εκείνο, το αγνώστο Θεό, ένα μάρμαρο με την επιγραφή απάνω ότι αυτό εδώ που βλέπετε το μάρμαρο είναι αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό, δεν τον γνωρίζουμε, τον περιμένουμε να έρθει να μας πει ποιος είναι. Ο Σωκράτης, ο σοφός Σωκράτης, ο πρικισμένος με πολύ νου και σοφία ανθρώπινη, την οποία χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, σοφία του αιώνος τούτου, σοφία των αρχόντων των καταργουμένων το αιώνος τούτου. Και αυτός λοιπόν περίμενε να έρθει ο κάποιος Θεός για να φέρει μήνυμα που θα σημειώσει μεταστροφή ή αλλαγή πορείας στο ανθρώπινο μυαλό σχετικά με την πίστη στα είδωλα. Γι' αυτό όταν συνάντησε ένα μαθητή του Σωκράτης τον Αλκιβιάδη με ένα αρνί στο χέρι που πήγαινε να το θυσιάσει στους θεούς των ειδώλων, του είπε κατά
κατηγορηματικά. Stop. Μην πας να θυσιάσεις το αρνί. Θα στείλουν οι θεοί εκείνο που θα μας πει τι πρέπει να ζητάμε. Οπότε τότε θα πας να θυσιάσεις το αρνί που θα ξέρεις τι θα ζητήσεις. Αλλά αυτός που θα έρθει ή τώρα μας είναι άγνωστος. Γι' αυτό λοιπόν και είχαν, επαναλαμβάνω, πάνω στην Ακρόπολη, στον Άρεο Πάγο, την επιγραφή «Το αγνώστο Θεό». Και εμείς τώρα, που το θέμα μας είναι ο μέγας άγνωστος, μετά από 2010 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού, για αυτόν τον άγνωστο θα μιλήσουμε και τις αιτίες που παραμένει άγνωστος θα αναφέρουμε για τον άγνωστο και τις αιτίες του. Στην εποχή του Χριστού, τότε δηλαδή που ο Χριστός ασκούσε το κηρυκτικό έργο επάνω στη γη ως απεσταλμένος του Θεού εδώ στον κόσμο, επαναλαμβάνω ότι ο Χριστός στην εποχή του παρέμενε άγνωστος. Άγνωστος μεταξύ εκείνων που μελετούσαν και την Παλαιά Διαθήκη και είχαν και παράδοση προφορική ότι έρχεται εκείνος ο άγνωστος που λέγεται Μεσσίας. Έρχεται εκείνος ο άγνωστος που λέγεται Μεσσίας. Μας είναι γνωστό το κομμάτι εκείνο που μνημονεύει χαρακτηριστικά ότι τα εξής παρακάτω. Έχει γνωρίσει ο Απόστολος Φίλιππος τον Κύριο. Ζει μαζί του κατά την περίοδο της κηρυκτικής του κηρυκτικού έργου του. Είναι δεμένος με τον Κύριο, έχει αντιληφθεί ότι είναι ο Μεσσίας, όμως στο φίλο του τον Αθαναήλ, που δεν γνώριζε ούτε καν είχε υπόψη του ότι ο Μεσσίας ήταν στη γη τότε που ήταν ο Φίλιππος μαζί με τον Κύριο, τρέχει να τον συναντήσει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Έλα αυτόν που ψάχνουμε να βρούμε στις γραφές, είναι εδώ. Έλα, είναι εδώ αυτός που ψάχνουμε να το βρούμε στις γραφές. Τον ευρήκαμε το Μεσσία. Πώς λειτουργεί
η ανθρώπινη λογική που βρίσκεται πάντα, επαναλαμβάνω, ομιλώ με αυτό τον απόλυτο λόγο, ότι η ανθρώπινη λογική βρίσκεται πάντα σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό και πάντα χρειάζεται χειραγωγός. Αυτόν που πρέπει να την καθοδηγεί. Χωρίς χειραγωγό, χωρίς οδηγό δηλαδή, που να προπορεύεται και να δείχνει το δρόμο στη λογική, δεν λειτουργεί η ανθρώπινη λογική ορθά. Είναι πάντα σε λάθος δρόμο. Τι απάντησε ο ένας? Ο Φίλιππος τον βρήκε. Είχε ήδη γευθεί και το κήρυγμά του, το θείο λόγο, αλλά είχε πιάσει και με τα χέρια του θαύματα του Κυρίου. Ήταν βεβαιότατος ότι ο Μεσσίας είναι μπροστά του. Σίγουρα ο Φίλιππος είχε το χειραγωγό. Παραλαμβάνω, χωρίς χειραγωγό δεν πορεύεται τον αληθινό δρόμο, το σωστό δρόμο, η λογική. Για αυτή τη λογική, θα επαναλαμβάνω αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, χωρίς χειραγωγό ο νους, η λογική, είναι αλήτης νους. Δεν αφήνει μονοπάτι, δεν αφήνει χαντάκι, δεν αφήνει λοξόδρομο, δεν αφήνει στραβόδρομο που να μην ακολουθεί η ανθρώπινη λογική. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται να χειραγωγήσουμε τη λογική μας, ώστε να ακολουθήσει αυτό που θα την κάνει να σκέπτεται σωστά κάτω από το φως του Κυρίου, του Αγίου Πνεύματος. Μα είναι δυνατόν αυτός ο Μεσσίας που λες εσύ να κατάγεται από τη Ναζαρέτ? Βλέπετε, η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μία πολύχνη, ένα μικρό χωριό με λίγα σπίτια. Αυτόν που περίμεναν να είναι βασιλιάς, να έχει μία καταγωγή από μία πολύχνη, από ένα χωριουδάκι με πέντε σπίτια, πώς λειτουργούσε η λογική? Ήθελε τον άρχοντα να προέρχεται από μία βασιλεύουσα πόλη, μεγάλη. Βλέπετε, ο ήλιος δεν φωτίζει μόνο τις μεγάλες πόλεις του κόσμου, φωτίζει και χωριά και πολύγνες και τρύπες ακόμα φωτίζει. Δεν εμποδίζεται ο ήλιος να ανατείλει πάνω στη στάνη του βλάχου, έτσι δεν εμποδίζεται και οι επιστήμες και οι τέχνες μπορούν να δώσουν μεγάλα ονόματα από μικρό και άσημο τόπο. Και ο Μεσσίας λοιπόν, ο αναμενόμενος, που τον ήθελε ο Ναθαναήλ να είναι βασιλιάς ερχόμενος εν την πάνω και χορό, να τον ακολουθούν πίσω συνοδείες και πλήθη, δεν τον ήβρε να είναι έτσι. Και αν δεν είχε τον χειραγωγό, τον Φίλιππο,
Αν δεν είχε τον Φίλιππο, δεν θα γνώριζε τον Μεσσία. Επαναλαμβάνω, είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, να υπάρχει χειραγωγός, πνευματικός χειραγωγός, που να οδηγεί σε λιβάδια χλωερά, εκεί που θα βρει τροφή πνευματική, αυτή που πρέπει ο νους του ανθρώπου, ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν χειραγωγούμενος οδηγήθηκε στο Μεσσία, ο Ναθαναήλ, από τον Φίλιππο, και το αποκάλυψε ο Μεσσίας Κύριος Ιησούς Χριστός, λέγοντάς του, να ένας αληθινός Ισραηλίτης, και του έδωσε στοιχεία για αυτή τη μαρτυρία που του έδωσε ο Χριστός, ότι τον είδε σε απόσταση χιλιομέτρων ο Κύριος να κάθεται κάτω από μια σικιά και να μελετάει τη Γραφή, και πιθανόν η Γραφή που μελετούσε να του μιλούσε για το κομμάτι ότι θα έρθει ο Μεσσίας που ήδη είχε έρθει. Πιθανόν, γιατί έτσι λέγεται, ότι μελετούσε την έλευση του Μεσσία. Όταν λοιπόν του κάνει την αποκάλυψη ο Κύριος, τότε είπε, ναι, είσαι ο Μεσσίας. Έπαψε να είναι ο άγνωστος για τον Ναθαναήλ ο Μεσσίας. Έγινε ήδη γνωστός. Έγινε ήδη γνωστός. Θέλω και λογικά να τονίσω, και λογικά να τονίσω, ότι ο μη οραθής, ο μη συναναστραφής άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν τον έχουμε δει, ο μη οραθής, ο άνθρωπος με τον οποίο δεν έχουμε συναναστραφεί ποτέ, όταν μας πουν κάτι για τον άνθρωπο αυτόν, σίγουρα δεν μπορούμε να εκφράσουμε γνώμη, γιατί για μας είναι ο μέγας άγνωστος. Είναι ο άγνωστος. Άνθρωπο που δεν είδαμε, άνθρωπο που δεν ακούσαμε, άνθρωπο που δεν συναστραφήκαμε, δεν το ξέρουμε. Πρέπει επομένως, σαν τον Ναθαναήλ, να κάνουμε την προσπάθεια να τον πλησιάσουμε αυτόν τον άγνωστο, εφόσον βέβαια διαθέτει όλα εκείνα τα αρώματα τα ουράνια, εφόσον είναι ο Μεσσίας, για να τον πλησιάσουμε για να γίνει γνωστός. Άγνωστος λοιπόν ο Κύριος, ο μέγας διδάσκαλος, ο αναστηθής από νεκρών, αφού προηγουμένως σταυρώθηκε, άγνωστος παραμένει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο, μέγιστο πλήθος κόσμου. Ο ένας που τον έχει άγνωστο, και όταν λέω ένας εννοώ μία σειρά γενεών που έχει δώσει στον κόσμο
διανοούμενους. Αυτή η σειρά των διανοωμένων να ψάχνει με τη διάνοια, να ψάχνει τη διάνοια να λύσει το μέγα θέμα εκείνο που δεν λύνεται με τη λογική. Και αυτό το θέμα είναι το πρόσωπο του, το πρόσωπο του Μεσσίου. Όταν ο άνθρωπος, όσο διανοούμενος κι αν είναι, όσο διανοούμενος και αν είναι, όταν στείνει τη λογική του για να συλλάβει διανοήματα που είναι ασύλληπτα, τότε είναι σε λάθος δρόμο και ανάγει σε ύψος τη λογική του, την καθιστά Θεό και συνέχεια ο νους είναι σκοτισμένος. Εσκοτίστη η ασύνετος αυτών διάνοια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιήν τα μη καθήκοντα, και από εκεί και πέρα αρχίζουν και κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει. Εδώ λοιπόν ακριβώς έχουμε μία παράταξη ανθρώπων, επαναλαμβάνω, γενναιών, που λένε όχι στον γνωστό θεάνθρωπο Χριστό, και επομένως είναι άγνωστος πέρα για πέρα, γιατί έχει μπει μπροστά η λογική και το εγώ και εμποδίζεται από εκεί και πέρα η γνωριμία με τον Χριστό. Όταν υπάρχει η λογική και το εγώ. Γιατί είναι άπειρο το θείο και ακατάληπτο. Ο Θεός δηλαδή, όπως είναι ο Κύριος, είναι άπειρο, δεν χωράει πουθενά. Καμία πείρα ανθρώπινη, με ψιλογιώτα, δεν μπορεί να συλλάβει λογικός τι είναι ο Κύριος, τι είναι ο Θεός. Άπειρο λοιπόν το θείο, γι' αυτό και είναι ακατάληπτο, δεν μπορεί να το κατανοήσει, να το καταλάβει η ανθρώπινη λογική. Βγάζει λοιπόν συμπέρασμα η ανθρώπινη λογική και λέει αυτό μπορώ να καταλάβω μόνο, ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι είναι το θείο, τι είναι το θείο δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, χρειάζεται ο χειραγωγός στο ανθρώπινο μυαλό, που να οδηγήσει το ανθρώπινο μυαλό κάτω από το φως του Ευαγγελίου, ώστε να γίνει αποκάλυψη, όχι προσπάθεια κατανόησης, αλλά αποκάλυψη. Άρα λοιπόν, ο δρόμος διαμέσου μέσα από τη λογική και την επιστήμη της ανθρώπινης γνώσης βγάζει τον άνθρωπο έξω για έξω από τη Θεία γνώση. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Το εξηγήσω. Λένε αυτοί οι άνθρωποι της κατηγορίας αυτής, λένε φάσκοντες ότι είναι σοφοί και αποδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι μωροί, εμοράνθησαν. Τέτοια μυαλά που δεν επιδέχονται θείου φωτισμού
αλλά είναι πλήρους εγωισμού, δεν τα χρησιμοποιεί ο Κύριος. Δεν τα χρησιμοποιεί, γιατί έχουν έπαρση, εγωισμό, σαν εκείνο τον εγωισμό που είχε ο πρώτος αποστάτης, διάβολος, που είπε εγώ δεν υποτάσσομαι στο θέλημά του και έπεσε από το φως μέσα στο σκοτάδι και συμπαρέσυρε ένα μεγάλο μέρος της κτήσεως λογικών και αλόγων όντων. Εμπόδιο λοιπόν να γίνει γνωστός είναι αιτία, λοιπόν να παραμένει άγνωστος είναι η ασύνετη ανθρώπινη λογική που θεοποιεί τον εαυτό της. Δεύτερον, ημείς, λέγει ο Κύριος στους γραμματείς και φαρισαίους, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Τους μιλάει, έχει απέναντι ένα πλήθος που τον αρνείται και ισχυρίζεται το πλήθος ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και ο Κύριος λέει, όχι, δεν είστε παιδιά του Αβραάμ, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Δηλαδή, θα πεθάνετε μέσα στο πλήθος των αμαρτιών της αρνήσεώς σας. Αρνούνταν ότι ο Κύριος είναι το φως του κόσμου, ότι ο Κύριος ήταν η αλήθεια και είναι η αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, ότι αυτός είναι που χαρίζει τη σάρκα και το αίμα του. Λέει, αν μη φάγετε τη σάρκα μου και αν μη πείτε το αίμα μου, ούκ έχετε ζωή είναι αυτής. Και αυτοί απέρριψαν το λόγο αυτόν. Τι λέγει αυτός να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του? Πω, τι πράγματα είναι αυτά που λέει. Και εκεί ακριβώς ο Κύριος αναφέρεται ότι με αυτούς τους συλλογισμούς τους αμαρτωλούς θα πεθάνετε και είστε νεκροί από τώρα. Όλοι, μάλλον όχι όλοι, γνωρίζουμε, θα το βγάλω το όλοι, γνωρίζουμε ότι όποιος δεν έχει κοινωνία, επικοινωνία, κοινωνία λέγεται όμως, με τον Κύριο, όποιος δεν έχει κοινωνία με τον Κύριο είναι νεκρός, είναι πεθαμένος. Ζητούσε ο Νεανίας, ένας Νεανίας, να πάει να θάψει τον πατέρα του που είχε πεθάνει. Και επειδή ο Κύριος διάβαζε τον εσωτερικό του κόσμο ότι αν φύγει και αφήσει το φως και τη ζωή που είχε μπροστά του, τον Κύριο δηλαδή, και πάει σπίτι του, θα ασχοληθεί με τα εγκόσμια, διαθήκες, συμβόλαια κτλ. Αφού πέθανε ο πατέρας του, θα αφήσει και τον Κύριο και θα πεθάνει ζωντανός όπως είναι. Δηλαδή θα νεκρωθεί ήδη ζών εν το κόσμο τούτο. Λέγει λοιπόν ο Κύριος ότι νεκρός είναι εκείνος που τον αγνοεί. Δεν έχει αισθήσεις, δεν έχει μάτια, δεν έχει νου να κατανοήσει. Και επομένως παραμένει ο Κύριος ο μέγας άγνωστος. Πάμε ένα περίπατο, μια περιοδία, όπως είμαστε στα σχολεία τα σημερινά.
εκεί να αναζητήσουμε αυτόν που οι προϋποθέσεις κατηγορίες τον έχουν μέγα άγνωστο. Άραγε θα τον βρούμε στις αίθουσες των σχολείων που τον διδάσκουν στα θρησκευτικά, ή μήπως θα έχουμε, θα αναδίδεται, θα εκπέμπουν λόγω της απουσίας του Κυρίου από τις αίθουσες των σχολείων, λόγω της απουσίας του Κυρίου από τις αίθουσες των σχολείων θα εκπέμπεται ως μη θανάτου λόγω της απουσίας του Κυρίου, και εκεί θα είναι ο άγνωστος. Ήλθε το φως στον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Θα πεθάνετε, λέει ο Κύριος, και ήδη είναι νεκρός ο άνθρωπος όταν ζει με απόντα τον Κύριο. Αν συνεχίσουμε να περιοδεύσουμε ανά τα σρή μας και τις οδούς του κόσμου, και όπως στην τελευταία σχολική ομιλία έκανε μία ο Σεβασμιότατος και μου θυμήθηκε άλλο εκλειπώντα ιεράρχη πολύ μεγάλο αστήματος που κάνει ο νη Σεβασμιότατος τώρα μία περιγραφή γύρω από το τέλμα που υπάρχει σε όλο το χώρο εκκλησιαστικό, πολιτικό, κοινωνικό κλπ. Κάνει μια φοβερή περιγραφή. Λοιπόν, αν εξακολουθήσουμε την πορεία μας, θα διαπιστώσουμε, όπως και ο Σεβασμιότατος, ότι ο Κύριος είναι απόν. Οι άνθρωποι μεριμνούν και τυρβάζουν περί άλλα πολλά και όχι περί του ενός που έχει χρία. Και όχι περί του ενός που έχει χρία. Χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο ίδιος ο άγνωστος για να γίνει γνωστός. Και ερμητικά σύρεται η πόρτα και κλείνεται. Άραγε θα βρει κανένα στάβλο για να γεννηθεί. Άραγε θα βρεθούν οι βοσκοί να ακούσουν το δόξα νηψίστης που ήρθε ο άγνωστος για να γίνει γνωστός. Άραγε θα βρεθούν οι μάγοι να σπεύσουν για προσκύνησή του. Άραγε μέσα στο λιμάνι που λέγεται εκκλησία θα γίνει δεκτός. Άραγε, 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 πολύ φοβάμαι, μήπως θα το φιλοξενήσουν τα άλογα ζώα. Τα άλογα ζώα, έγνω ο βούς των κτισάμενων και ιώνος στη φάτγη του Κυρίου του. Τότε που γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια, γνώρισε έγνο ο βούς, το βόηδι, εκείνον που το έφτιαξε το βόηδι. Και το ίδιο το βόηδι που είναι άλογο ζώο, έκανε στην πάντα, ή μάλλον πρόσφερε τα γνώτα του
για να αισθανθεί ο Χριστός την ημέρα της γεννήσεώς του. Και ο Όνος γνώρισε τη φάντιγη του Κυρίου του. Γνώρισε ότι η φάντιγη ήταν του Κυρίου του και τον άφησε και γεννήθηκε μέσα στη φάντιγη. Σταύλος τον υποδέχεται, τον υποδέχτηκε. Ήρθε σαν άνθρωπος μια φορά, καθάρισε το στάβλο που λέγεται κόσμος, αλλά ο κόσμος τον ξαναβρώμισε και τον έκανε χειρότερο από ό,τι ήταν. Βλέπετε, σέβεται απόλυτα ο Κύριος, σέβεται απόλυτα ο Κύριος τον άνθρωπο ως ελευθερία. Δεν του παραβιάζει τα όρια, δεν στρατονομεί, δεν τυραννεί, δεν του δένει τη λογική. Τον αφήνει ελεύθερο να κάνει την επιλογή. Και ο άνθρωπος επιλέγει. Σε θέλω να μη σε γνωρίζω. Σε θέλω να είσαι μακριά από μένα. Απόστα. Κράτα απόσταση από μένα. Απόστα απ' εμού, Κύριε. Κράτα απόσταση. Άρα είναι ο άνθρωπος αποστάτης, επαναστάτης. Και ξέρετε, ο άνθρωπος ο αποστάτης ζει πάντοτε. Αυτό είναι απόλυτο. Ζει πάντοτε κάτω από ακαταστασία και ταραχή. Μην ζητάμε να βρούμε αλλού την αιτία της σημερινής κακοδαιμονίας εκτός από εκείνη που αναφέραμε τώρα μόλις. Όλη η κακοδαιμονία οφείλεται στην απουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι άγνωστος πέρα για πέρα. Λέγει ο Άγιος Βαρσανούφιος, τετάρακτε τα σύμπαντα, τετάρακτε τα σύμπαντα. Άλλη μια φορά το πω, τετάρακτε τα σύμπαντα. Είναι ταραγμένα πέρα για πέρα τα σύμπαντα. Ο Απόστολος Παύλος ακριβώς το ίδιο λέει, το αναφέρει ως εξής: και γάρ οι κτήσεις στενάζει και συνοδύνει. Να, η κτήση βγάζει βογκητά και αναστενάζει και συνοδύνει, έχει οδύνες, πονάει μαζί με τον άνθρωπο. Γιατί πονάει? Γιατί παραμένει έξω από τα όρια της ανθρώπινης ψυχής ο μέγας ειρηνοποιός. Όταν λέμε τετάρακτε τα σύμπαντα, έχουν ταραχθεί τα σύμπαντα και υπάρχει καταστασία και ταραχή, άρα απουσιάζει η ειρήνη. Ποιος θα δώσει την ειρήνη στον κόσμο εκτός από τον ειρηνοποιό? Αυτός είναι ο μέγας ειρηνοποιός. Μακάρι, είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι ειρηνοποιοί, λέει ο Κύριος, ότι αυτοί οι Ιη Θεού πληθύσονται. Αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Έτσι πηγαίνοντας
η ανθρωπότης προόριστε με σιγουριά, έχει προοριστεί από τον ίδιο τον εαυτό της η ανθρωπότης να αυτοκτονήσει, να αυτοκαταστραφεί. Μη ζητάμε να βρούμε αλλού, μα πουθενά αλλού, την αιτία της σύγχρονης, της εντελώς σύγχρονης κακοδαιμονίας εκτός από αυτήν που ονομάζεται αγνωσία, άγνοια Χριστού, απουσία Χριστού από τον κόσμο πέρα για πέρα. Πολύ σωστά αναφέρεται το «Η Χριστός ή χάος». «Η Χριστός ή χάος». Θα ερωτήσει κάποιος, εγώ είμαι μία μονάδα, μπορώ μία μονάδα να σημειώσω, να προξενήσω, να γίνω αιτία, να γίνει αλλαγή πορείας του κόσμου? Κανείς, μα κανείς, σαν άνθρωπος από μονάχος του, δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα. Αλλά δώσμη πα στο και την γη και τα γάν κινήσω. Δώσμη πα, δώσε μου τόπο στο να σταθώ και θα κουνήσω τη γη ολόκληρη, έλεγε ένας αρχαίος φιλόσοφος. Και ο ένας ζωντανός πιστός μπορεί να στήσει οπουδήποτε γης, να στήσει, να σταθεί οπουδήποτε γης, να γονατίσει, να κλάψει και να σημειώσει με την προσευχή του, γιατί στην προσευχή στηρίζεται το σύμπαν ολόκληρο. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, μύριες μυριάδων και χίλιες χιλιάδων αρχαγγέλων και οσίων και αγίων ακατάπαυστα αναπέμπουν ευχή και δοξολογία στον Κύριο. Αυτή στηρίζει το σύμπαν, αυτή σώζει ό,τι είναι δυνατόν για να σωθεί. Αυτό, αυτή συντηρεί και διατηρεί στη ζωή ολοζώντανο ό,τι απλώνει χέρι για βοήθεια. Και εκείνος που αντιλαμβάνεται ότι αυτή την παντοδυναμία της προσευχής, αν τη χρησιμοποιήσει, σώζει τον κόσμο, τον σώζει τον κόσμο. Τον σώζει τον κόσμο. Λέει ο γέροντας Παΐσιος στο βιβλίο που ονομάζεται «Αφύπνιση του κόσμου» ότι θα περάσει ο κόσμος δύσκολη, πολύ δύσκολη καμπή, αλλά θα παρακαμφθεί. Μπόρα είναι, θα περάσει, χαρακτηριστικά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και έχει καταγραφεί στην τηλεόραση αυτό που θα πω, αξίζει τον κόπο να ξαναυπωθεί. Αναφέρει το εξής γεγονός για το μοναχό εκείνο που τότε
που στο Άγιον Όρος ήταν, το Άγιον Όρος ήταν τουρκοκρατούμενο από στρατό Τούρκων, και σκούπιζε, λέγει, την εκκλησία ο μοναχός, και παράλληλα εξέφραζε το παράπονο στην προσευχή του προς την Παναγία. Αχ, Παναγία μου, μέχρι πότε θα είναι αυτό το κακό που λέγεται στρατός στο όρος μέσα, με αποτέλεσμα να έχουν αδειάσει τα μοναστήρια όλα και μην έχουν καθόλου μοναχούς. Και βλέπει λοιπόν μια γυναίκα να τον πλησιάζει τον μοναχό μέσα στην εκκλησία και να του λέγει, δώσε μου τη σκούπα, εσύ δεν γνωρίζεις να σκουπίζεις καλά. Και πήρε τη σκούπα και σκούπισε η Παναγία, εγώ ξέρω να σκουπίζω καλά. Και χάθηκε μέσα από το ιερό η Παναγία. Την επόμενη μέρα το πρωί δεν υπήρχε ούτε λέπη τουρκικού στρατού στο Άγιον Όρος. Ο μοναχός, ο ένας ο προσευχόμενος, ο αληθινά προσευχόμενος, το έκανε αίτημα, Παναγία μου μέχρι πότε, έναν ζητάμε που να φωνάξει και να πει, μέχρι πότε θα βασιλεύει το κακό με αυτή τη φορά που έχει στον κόσμο. Αν αληθινή είναι, όντως αληθινή είναι η προσευχή του ενός, η προσευχή των πέντε, η προσευχή των δέκα, η προσευχή των είκοσι, κουνάει όρη ακούνητα. Εάν έχεις πίστη ο σκόκον συνάπεως, μπορείς να πεις στο βουνό εκείνο και δεν εννοούσε το βουνό ο Κύριος, εννοούσε το κακό που βασιλεύει στον κόσμο, να φύγει από εκεί να πάει αλλού. Μέχρι τώρα, από ό,τι όλοι καταλάβαμε, μιλάμε για τον άγνωστο, τον μεγάλο άγνωστο, που η απουσία του δημιουργεί ταραχή και χάος. Επιτέλους, πότε θα ανοίξουμε την πόρτα να περάσει μέσα αυτός που την χτυπάει και φωνάζει και λέει, ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω, στέκω μπροστά στην πόρτα της ψυχής σου και χτυπάω, άνοιξε μου άνθρωπε να μπω μέσα, γιατί με κρατάς απ' έξω και παραμένει στη δυστυχία, στην ταραχή, στο σκοτάδι. Ζητώ να περάσω μέσα, άφησέ με, και αν μπω μέσα θα γίνω συγκάτοικό σου. Και όχι μόνο αυτό, όταν βγαίνεις έξω θα συμπορεύομαι μαζί σου, θα συνομιλώ μαζί σου, θα συνδυπνήσω μαζί σου, θα φάω μαζί σου. Χρειάζεται η γνωριμία με τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι γνωριμία λογικής, είναι γνωριμία καρδιάς. Και θυμίζω εδώ το άλλο περιστατικό, εκείνο που μας μεταφέρει στους μαθητάς του Κυρίου Λουκά και Κλεόπα, που πήγαιναν μέσα στο δάσος και παρουσιάστηκε ο Κύριος και τους ομιλούσε πάνω σε θέματα γραφής, Αγίας Γραφής, και αυτοί δεν κατανοούσαν ότι ήταν ο αναστημένος Κύριος. Και στο τέλος, όταν ο Κύριος έκανε την Αποκάλυψη, φώναξαν, ουχή και ομένη είναι η καρδία ημών εν διωδώ.
Δεν μας έκαιγε η καρδιά στον δρόμο, στο δρόμο που περπατάγαμε μαζί. Ο Κύριος ήταν αυτός. Επαναλαμβάνω, και ομένη η καρδία. Άρα κάτι ανάβει ο Κύριος μες στην καρδιά που καίει και το καταλαβαίνει η καρδιά. Καταλαβαίνει ότι είναι παρόν ο Κύριος. Ζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά. Ο Απόστολος Παύλος αυτή την πραγματικότητα την αναφέρει ως εξής. Ζω δε ουκέτι εγώ, τώρα πια δεν ζω εγώ, ζει δε ενεμεί ο Χριστός. Είναι μέσα στο σπίτι της καρδιάς μου και ζει ο Χριστός. Και επομένως, αφού ζει ο Χριστός μέσα, ο Παύλος έχει μέσα κατοικούντα και μέλλοντα και συμπορευόμενον. Όχι μόνο όταν έζει τον είχε, αλλά και τώρα ζει στη βασιλεία του στους αιώνας. Γιατί άραγε να παραμένει, επαναλαμβάνω το ερώτημα που έκανα στην αρχή, άγνωστος και από τα σπίτια της οικογένειας που τη μια στιγμή πάνε να δημιουργηθούν και την άλλη διαλύονται, γιατί να παραμένει ο Χριστός από τις οικογένειες άγνωστος, γιατί να παραμένει ο Χριστός άγνωστος από τα σχολεία, γιατί να παραμένει ο Χριστός άγνωστος από το στρατό, γιατί να παραμένει ο Χριστός άγνωστος από τους χώρους τους δικούς του. Για να θυμηθούμε τον χώρο, τον ιερό, τον ναό που είχε μετατροπεί σε τόπο εμπορίου, που είπε ο Κύριος «Επιείσατε τον ναόν χώρων εμπορίου και σπήλαιο ληστών». Έτσι είναι διωγμένος ο Χριστός σχεδόν από παντού. Ο Χριστός, επαναλαμβάνω, αν δεν περάσει μέσα μας, αν δεν γίνει εντρίφημα γλέντι της καρδιάς μας, αλίμονο στη δυστυχία που περιμένει και στα άτομα και στις οικογένειες και στους λαούς και στα έθνη, τότε πορεύονται προς την καταστροφή. Δράξαστε παιδείας, δράξαστε παιδείας, όταν το έθνος μας, αυτός που λέγεται Ελλάδα, το έθνος μας απελευθερώθηκε από το ζυγό, λίγο αργότερα στήσανε ένα άγαλμα έξω από το πανεπιστήμιο του Κοραή, αν δεν βατώμε, ή κάποιο άλλο μεγάλο Έλληνα που έγραφε και γράφει, δεν ξέρω αν το έχουν σβήσει τώρα που μιλάω εγώ, έγραφε από κάτω «Δράξαστε παιδείας, αγκαλιάστε τη θεϊκή παιδεία, μήποτε οργιστεί Κύριος, μήπως κάποτε οργιστεί ο Κύριος, και απολύστε και θα καταστραφείτε, θα χαθείτε». Αυτό εύχομαι, να δράξουμε όλοι μας την παιδεία του Χριστού, να ανοίξουμε τα ιερά βιβλία, τις γραφές, να ασχοληθούμε με τα Άγια Μυστήρια, να αγκαλιάσουμε την παράδοσή μας,
να ζήσουμε κοντά στις πηγές του ύδατος του ζώντος. Μακάρι ο Σανίρ, ως της οκουπορεύθη εμβουλία Σεβών, εκείνος που δεν επορεύθη στον δρόμο των Σεβών. Αλεντονόμο Κυρίου, αλεντονόμο Κυρίου, αυτός που ζει πάνω και μέσα στον νόμο του Κυρίου, αυτός είναι, λέγει, σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στις όχθες των ποταμών και έχει πάντα πράσινα τα φύλλα, πάντα έχει καρπούς, πάντα θάλει, πάντα είναι ζωή. Ο Χριστός λοιπόν να είναι και πρέπει να είναι και θα γίνει ο μέγας γνωστός. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Πνάρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγισι ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ωραία.